Γιατί να χάνεται στο 25. Και να δούμε τώρα τον Καπρίλε που θα κάνει το shoot out. Γκρέταρσον λάθος. Η μπάλα δεν έχει πέρασει στην πλάγια γραμμή. Να όμως που ο Κοπιτσής εκμεταλλεύεται η σέντρα του για τον Κωνσταντινίδη στην περιοχή. Στριφογυρίζει, παίζεται λέει ο Νίκου που είναι δίπλα στη φάση στα 3 μέτρα. Να η φάση και πάλι. Ο Κωνσταντινίδης Γιωβάνοβιτς, υπάρχει πράγμα. Καψής κάλυψε, πιέζει ο Γιωβάνοβιτς. Ήρθε και ο Φλωρός, το 1-2 έγινε, αλλά δεν είστε τα τέτ και πάλι, πέναλτι αυτή τη φορά. Ανατροπή του Κοταρά στον Μαλαδένη. Ο Μαλαδένης τσιμπάει την μπάλα, ο πέφτει στο έδαφος, Σίριτς εναντίον Κοταρά. Γκολ, η ΑΕΚ κερδίζει 1-0 μέχρι στιγμής, 2 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Στριφογυρίζει ο Σέρβος, τσιμπάει την μπάλα, ο Καλιτζάκης εκεί υπόδειξη για offside. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Ο Τσιούκας βρέθηκε στην περιοχή. Δείτε και πάλι. Ο Τσιούκας με τον Καλιτζάκη. Δεν υπάρχει offside βέβαια. Προσπαθήσαμε πολύ για την νίκη. Είχαμε ευκαιρίες. Στο πέναλτι πιστεύω έπεσε ο Μαλαδένης πάνω μου. Προσπάθησα να τραβηχτώ. Γλίστησα κάτω και έπεσε πάνω μου και εκπέδωσε το πέναλτι. Έτσι είναι η μπάλα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Δυστυχώς. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να είχαμε και μεγαλύτερο σκορ. Χάσαμε απίστευτες ευκαιρίες. Αλλά είναι μια δίκαιη νίκη. Για την αριστερή ομάδα προσπάθησε. Αλλά καταφέραμε και